Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα και από το βιβλιοπωλείο Ιαννός. Κάθε Τετάρτη βράδυ, όπως έχουμε συνηθίσει, κάθε Τετάρτη συναντιόμαστε εδώ για να τιμήσουμε, αυτό το χειμώνα βέβαια, για να τιμήσουμε τους στιχουργούς μας. Απόψε υποδεχόμαστε τον κύριο Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τον κύριο Μιχάλη Μπουρμπούλη που ο λόγος του εδώ και 30 χρόνια γίνεται τραγούδι, αγγίζει τις ψυχές μας και γίνεται δικό μας. Η φωνή μας φτάνει σε ολόκληρη την Ελλάδα με τους 19 περιφερειακούς σταθμούς και μέσω της ΕΡΑ 5 σε ολόκληρο τον κόσμο. Σε ολόκληρο τον κόσμο φτάνει και μέσω του ίντερνετ και ξέρω ότι μας ακούνε και στην Ισπανία. Μια ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου της Μάλαγα, ομάδα φοιτητών που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, είναι συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα και γι' αυτό τους στέλνουμε την καλησπέρα μας. Δεν θέλω περισσότερα να πω, θέλω να ακούσουμε τραγούδια. Και νομίζω ότι ο λόγος είναι στον πρώτο ερμηνευτή, τον Παντελή Θεοχαρίδη. Παντελή. Νυχτερινά καράβια που περνούν
το φως μπορώ. Τραγούδι του Στάμου Σέμψη σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, αυτό που μόλις τέλειωσε, ο τίτλος του «Τα βεγγαλικά σου μάτια», και περνάμε στον κύκλο τραγουδιών για την Ελένη. Χρόνια με ρωτάς ποιος πήρε την Ελένη, μα εκείνη μόνη στο σχολείο το πάρει περιμένει. 20 χρόνια με ρωτάς ποιον αγαπάει η Ελένη, είναι στη Σπάρτη στα νησιά στη Τρία παντρεμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, τη καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Τόση χρόνια με ρωτάς που θα βρεθεί η Ελένη, σαν ζωγραφιά στην εκκλησιά ή σαν κέρι αναμένη. 20 χρόνια με ρωτάς που θάψαν την Ελένη, μπορεί στο Άργος τους αγρούς, μπορεί στην Οικουμένη. Με ρωτούν για την Ελένη, αχ Ελένη, εικόνα δακρυσμένη, αχ Ελένη. Μα εγώ δεν απαντώ, τη καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Μα εγώ δεν απαντώ, τη καρδιά μου τη σφραγίζω και την πίκρα μου κεντώ. Το 1978, τότε πρωτακούμε αυτά τα τραγούδια και όπως μάθαμε πριν από λίγο, ένα-ένα τα πήγαινε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης στο Μάνο Χατζηδάκη. Έτσι συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Έτσι είναι αλήθεια, αλλά του είχα κάνει και ένα κεφαλονίτικο κόλπο. Έγραφα ένα τραγούδι και το πήγαινα, αλλά επειδή ήξερα ότι είναι απαιτητικός και ιδιότροπος, του έκανα 5 παραλλαγές του ίδιου τραγουδιού, ώστε να μην μπορεί να το απορρίψει. Αυτό είναι κεφαλονίτη και ξυπνάδα. Μα, πονηριά είναι. Πονηριά είναι. Ναι. Να ακούσουμε όμως. Για σε μη κι είχε αναστατωμένη, είναι το σάφαντο χλωμό, πολύ χλωμό, σαν
αγάπη που πεθαίνει. Είναι το Σάββατο χλωμό, πολύ χλωμό, σαν κάτι που πεθαίνει. Ήρθες εσύ με τα παλιά, τα ρούχα τα τριμμένα, και με ρωτάς τι να γίνει η αγάπη αυτή που είχα για σένα. Ο κόσμος για σένα κι ο ουρανός λιβάνει, και λες πως ήρθε η στιγμή, μικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Και λες πως ήρθε η στιγμή, μικρή στιγμή, ο κόσμος να πεθάνει. Βαθιά κι οι θάλασσες μεγάλες μου πήραν όλες τις χαρές, κι όμως χαρές δεν φέραν άλλες. Γίναν τα μάτια σου βαθιά κι οι θάλασσες μεγάλες μου πήραν όλες τις χαρές, χαρές δε φέραν έχουν αγγίξει την καρδιά μας, γι' αυτό και τα αισθανόμαστε δικά μας. Μάγκας, μάγκας και τα γεκαράβια, στο δεξί το χέρι του, και με τ' άλλο χέρι κρύβει το χρυσό μαχαίρι του. Και με τ' άλλο χέρι κρύβει το χρυσό μαχαίρι του. Μάγκας, μάγκας χτυπάγε τις πόρτες μες στα ξημερώματα, ρούσε για κουστούμι της αυγής τα χρώματα. Και φορούσε για κουστούμι της αυγής τα χρώματα. Μάγκας έμπαινε στους κήπους και λουλούδια έπαιρνε, και ξημέρωμα στο στρώμα μοναχός του έγερνε. Και ξημέρωμα στο στρώμα μοναχός του έγερνε. Μάγκας, μάγκας γύρισε τον κόσμο και ονειρευότανε, σκοτεινά σου μάτια νύχτα να πνιγότανε. Μέσα σκοτεινά σου μάτια νύχτα να πνιγότανε. Ευχαριστούμε πολύ τον Παντελή Θεοχαρίδη. Ένα ευχαριστώ να μου επιτρέψετε να πω στον κύριο Μπουρμπούλη. Σας ευχαριστώ για την τιμή. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ.
Και να ζητήσω τώρα να μας πει δύο λόγια ένας παλιός φίλος του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Και λέω παλιός γιατί είναι πάνω από 31 χρόνια μαζί. Και είναι ζωγράφος, τον αγαπάει πάρα πολύ. Και όταν του ζητήθηκε να μιλήσει για τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη, χωρίς να το σκεφτεί, είπε αμέσως ναι. Ο κύριος Απόστολος Γιαγιάνος θα μιλήσει λοιπόν, και ελπίζουμε να μας πει και πράγματα που δεν ξέρουμε. Ναι, παλιώσαμε μαζί με τον Μιχάλη. Σας ακούμε. Έχουμε η Αρενή Ησημερία σήμερα και έχουμε και τη γιορτή της ποιής, την Παγκόσμια Μέρα της ποιής. Ποιος τη χάρη μας, έτσι. Μιχάλη, ευτυχή συγκυρία αυτή. Να σε καλά, να σε καλά. 30 και πλέον χρόνια πέρασαν από τότε που γνωριστήκαμε με τον Μιχάλη Μπουρμπούλη. Εκεί στις όχθες ενός ορμητικού ποταμού που είχε τη δύναμη να παρασύρει στο διάβα του τα πάντα. Να καθαρίσει το τοπίο, τον τόπο. Να επανακαθορίσει τη ζωή μας, να της δώσει νέα πορεία. Ήταν το ποτάμι της δεκαετίας του 70. Για να ακριβολογήσω, μάλλον χήμαρος ασυγκράτητος ήτανε. Και έμελε να τσακίσει, να σπάσει τα αυθαίρετα φράγματα των πολιτιακών κακούργων που επιχείρησαν να του αλλάξουν τον ρου. Η ορμή του, είπαμε, ασυγκράτητη, ακατανίκητη, μεγάλη. Κατέβαζε από τα βουνά της ψυχής λόγια και λόγια, χρώματα και χρώματα, ήχους και μουσικές. Ένα κελάρισμα ή ένα βουητό πρωτόγνωρο, το οποίο καταλάγιασε μόνο όταν έφτασε στην πλατιά θάλασσα. Εκείνα τα χρόνια ο Μιχάλης Μπουρμπούλης ήταν ήδη παράτολμος κολυμβητής, ταχυδρόμος κομιστής λόγου και μηνυμάτων. Μες στην ορμή του κόκκινου χυμάρου, εδώ δεν υπόνο χρώμα σύμβολο κομματικό, ξόδευε και αυτός το δικό του αίμα μαζί με άλλους ισχυρογνώμονες, αμετανόητους εραστές της αλήθειας, της φανερής αλλά και της κρυμμένης. Έπρεπε πάση θυσία να φτάσουν στο τέρμα. Ζήτημα αποστολής ήταν που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Θα μου επιτρέψετε να ονομάσω το έργο των δημιουργών του 70 πνευματικό επίγον. Ο Μιχάλης είναι από εκείνους που έφτασαν. Με τραύματα ίσως, αλλά έφτασε. Σαν στάθηκε να ξαποστάσει, συλλογίστηκε. Δεν μπορώ το αίμα μου να δίνω σε μια άρρωστη συνέχεια πατρίδα. Λόγια της στιγμής, της κόπωσης, εγώ σας λέω. Γνώριζε ο ποιητής και γνωρίζει πολύ καλά πως χωρίς αίμα τίποτα νέο δεν γίνεται. Ήξερε πως έπρεπε κι άλλη ψυχή να δώσει, αφού τα καλοκαίρια αυτής της φυλής ήσαν ακόμη μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Έκανε τη σοφία του λόγο γραπτό και στίχο, για να τραγουδηθεί από όλους, να διαδοθεί από στόμα σε στόμα, η σκέψη η δική του να γίνει σκέψη των πολλών. Έτσι έγινε, γιατί απλούστατα η επιθυμία, η προσμονή, η ελπίδα των πολλών ήταν τελικά και δική του επιθυμία. Απλώς εκείνο το θείο δώρο που λέγεται τάλαντον οδήγησε την πένα του στα άκρα των οριζόντων της γης και της ψυχής μας. Τα ζήσαμε τα λόγια του και τα ζούμε. Ηχούν στα αυτιά μας οι στίχοι του και γίνονται εικόνες. Μας ταξιδεύει στο Μιστρά, στα Νάπλη, στις Μικίνες, στη Σμύρνη, την πόλη. Μας πηγαίνει στο Σαντιάγκο με τον Λόρκα. Και εδώ κοντά μας περπατάει στα λαϊκά προάστια, στην πλατεία Βάθης, το Μεταξουργείο, στον Πειραιά, την Κοκκινιά.
μας θυμίζει την Κεσαριανή και το Ζόφο της εποχής εκείνης. Μας τραγουδάει τα όνειρά του. Τα τραγούδια του να κλαίνε, να έχουν ρεμπέτικους σκοπούς, να μιλούν για περιφρονημένους και να καταργούνται δυνατούς. Τιμά τους μεγάλους, τον Τζιτσάνι, τον Βαβανκάρη, τον Παπαϊωάννου. Αναστενάζει που την πατρίδα του την παίξανε στα ζάρια Βερεσέ. Μαλώνει την Αθήνα και την προειδοποιεί. Θα φύγω κάποια μέρα, θα φύγω κάποιο μήνα την ώρα που βραδιάζει και με πονάς Αθήνα. Ψάχνει το Θεό, ο ουρανός θεόορατος και ο Θεός αόρατος. Ή περαστικός και αμήλυτος απ' τη ζωή φευγάτος, ή ο Θεός είναι άδικος, ή θα είναι ο κόσμος σκάρτος. Ψάχνει την αιώνια Ελένη σε μια αέναη αναζήτηση και αυτή μέσα από το λόγο του εμφανίζεται ή χάνεται με την κομψότητα που πετάει το χελιδόνι προς ή από τον τόπο του νερού της άνοιξης. Τραγουδάει για τα μάτια της. Το ακούσαν προηγουμένως. Τα βεγγαλικά σου μάτια λάμπουν σαν το φόσφορο, σαν νυχτερινά καράβια που περνούν το Βόσφορο. Ή της ομολογία απελπισμένος. Τα νησιά που σου είχα τάξει έχουν όλα τους βουλιάξει και δεν τα ξανάδε ο ήλιος, ούτε άνθρωπος, κανείς. Το έργο του Μιχάλη Μπουρμπούλη είναι θησαυρός που χαρίστηκε και χαρίζεται αφιδώς. Με την ποίηση του Μιχάλη Μπουρμπούλη ταξιδεύει στα πέρατα της γης. Τα καράβια του διασχίζουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες της Οικουμένης. Τα φορτηγά του και τα λεωφορεία του περνούν τις λεωφόρους του αιώνα πέρα δόθε με τον γάματο και τον πόνο ή την ελπίδα και την χαρά των επιβατών τους. Βλέπετε, οι ποιητές μπορεί να έχουν όσα καράβια θέλουν, να πάνε όπου θέλουν με ένα μολύβι. Αυτό είναι προσωπικό. Έτσι, Μιχάλη. Στα όνειρά του συναντιόνται οι πειρατές του αρχιπελάγου με τους ήρωες των μεγάλων μύθων, όπως εξάλλου περίπου γίνεται και στα δικά μας όνειρα. Τέλος, ο χάρος δεν βγαίνει αλόβητος μέσα από την ποίηση του Μιχάλη Μπουρμπούλη, γιατί απλούστατα ο λόγος του είναι αθάνατος. Αλλά και για ένα ακόμα λόγο. Θα σας το πω έτσι απλά. Αυτός ο τύπος, ο θάνατος δηλαδή, καραδοκών και περιφρονημένος, έτσι όπως είναι καταλαβωμένος, με καθολικά κατάγματα από τις σφαλιάρες και τις κλωτσές που του κατάφεραν ο Πόε, ο Καριωτάκης, ή από τον πουνίδι που έφαγε από τον Νίκο Καρούζο, ή από τις σύπουλες αϊτιές που του ρίχνει ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, για να μην αναφερθώ στις εκατοντάδες των ποιητών, θα ήταν περιττό, γιατί όλοι ξέρουμε το θέμα. Οι ποιητές βαράνε άσχημα. Είναι πράγματι για περιφρόνηση ο θάνατος. Εξάλλου, κάτι επιφανείς επιστήμονες, φυσικοί βιολόγοι, λένε πως δεν υπάρχει, γιατί δεν γεννήθηκε ποτέ. Τα τραγούδια και τα ποίηματα του Μιχάλη υπάρχουν και θα υπάρχουν, γιατί γεννήθηκαν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Είναι τα αιτιατά της ζωής μας. Έχουν ταυτότητα και θα μείνουν όσο υπάρχουν άνθρωποι, όσο υπάρχουν Έλληνες. Ο Μιχάλης Μπουρμπούλης είναι ένας ευγενής, ένας αριστοκράτης του λόγου. Τελειώνοντας, θα ζητήσω την άδεια της κυρίας Μεταλλινού να επεκταθώ λιγάκι, γιατί είναι αναγκαίο. Θέλω να αναφερθώ σε μια άλλη δραστηριότητα του ποιητή που ίσως να μην είναι τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά είναι πολύ σημαντική και σηματοδοτεί μια ολόκληρη εποχή πνευματικής πράξης συνεργασιών. Πρόκειται για μια σειρά εξαιρετικών λευκομάτων υψηλής καλλιτεχνικής και εικαστικής αξίας, στα οποία εικονογραφούνται συλλογές του Μιχάλη Μπουρμπούλη με χαρακτικά φιλοτεχνημένα από ζωγράφους και χαράκτες. Θα έλεγα
ότι συνυπάρχουν στην ίδια έκδοση δύο ετερότεχνοι καλλιτέχνες, ο ποιητής και ο εικαστικός, ισότιμα και εισάξια για ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μοναδικό υπόδειγμα έντυπου εικονογραφημένου λόγου, και το οποίο είμαι σίγουρος πως σε λίγο, αν δεν έχει γίνει ήδη, θα αποτελεί δισεύρετο συλλεκτικό ζητούμενο προκειμένου να κοσμήσει βιβλιοθήκες και συλλογές. Το κυριότερο όμως είναι ότι αυτά τα λευκόματα υποδείγματα αισθητικής θα αποτελέσουν στο μέλλον πρότυπο μιας ίσως ουτοπικής αλλά πάντως ιδανικής τυπογραφικής εργασίας. Πηγή έμπνευσης για την ανανέωση της αισθητικής του βιβλίου ενάντια στην προχειρότητα και τη φτήνια που επικρατεί σήμερα στον τομέα αυτό. Εξίσου σημαντική δραστηριότητα του ποιητή είναι ένα πλήθος μονογραφιών του για Έλληνες ζωγράφους με κείμενα όχι κριτικά βεβαίως αλλά μιας άλλης φιλοσοφικής προσέγγισης που αποτελούν θαυμάσια πονήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο που καταγίνονται. Οι καλλιτέχνες που με τον ένα ή άλλο τρόπο συνέπραξαν δημιουργικά με τον ποιητή είναι πέραν του ομιλούντος ή Θόδωρος Πανταλέων, Χρήστος Γεωργίου, Σαράντης Καραβούζης, Σταύρος Χατζηιωάννου, Ευάγγελος Κουζούνης, Σταύρος Ιωάννου, Γιάννης Παρασκευάδης, Θέμης Τσιρώνης, Πάνος Τζορτζίνης, Γιάννης Γουρζής, Ζαχαρίας Αρβανίτης, Χρήστος Αντοναρόπουλος, Γιάννης Κουτσούρης, Τόνια Νικολαίδου, Γιάννης Κυριακίδης, Κώστας Παπασταμούλης και ας με συγχωρέσουν μερικοί όσους τους ξέχασα. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Μπουρμπούλη που μου εμπιστεύτηκε να μιλήσω για αυτόν σήμερα από καρδιάς και όχι σαν ειδικός. Εξάλλου οι ειδικοί που θα μιλήσουν για το έργο του οι κατακαρούζων γυαλάκες του μέλλοντος μπορεί να μην παίζουν αυτή την ώρα ξυλίκι στο πεζοδρόμιο της γειτονιάς τους με κοντά παντελονάκια όπως είχε πει ο Νίκος, αλλά διάγουν την παιδική τους ηλικία μαθαίνοντας ασκούντες τους υπολογιστές με ηλεκτρονικά παιχνιδάκια εικονικής πραγματικότητας. Ωστόσο, θα έλθει η στιγμή που θα μιλήσουν ως πραγματικοί μέτοχοι της ζωής τους και της ζωής μας, ώστε να την κρίνουν. Ασφαλώς, αυτή τη ζωή θα την έχουν περιγράψει, αλλά και θα έχουν φανταστεί το μέλλον της οι ποιητές μας. Είναι αυτονόητο. Αυτό το αυτονόητο πράττει με την τέχνη του ο ακάματος, δαιμόνιος διανοητής, ποιητής και στιχουργός Μιχάλης Μπουρμπούλης. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Απόστολο Γιαγιάνο για όσα αληθινά μας είπε για τον Μιχάλη Μπουρμπούλη και να ζητήσω από την Γιώτα Νέγκα να έρθει κοντά μας για να ερμηνεύσει τραγούδια από τα Λαϊκά Προάστια του Ηλία Ανδριόπουλου. Θα ταξιδέψουμε πίσω στη δεκαετία του 80 και ακόμα θα τραγουδήσει και ένα τραγούδι του Στάμου Σέμψη. Γιώτα, δικό σου ο λόγος.
ουδέτερο. Με ένα τραγούδι στο πικρό μου στόμα και ένα λουλούδι μέσα στο νερό. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τη Γιώτα Νέγκα. Να σας πούμε ότι είναι το δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιοφωνά σας και 19 περιφερειακοί σταθμοί μεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και η ΕΡΑ 5 που στέλνει τη φωνή μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν ξέρω αν έφτανε στα ραδιοφωνά σας, αλλά εδώ τη Γιώτα Νέγκα συνόδευε και μία χοροδία επτανησίων φίλων του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Τουλάχιστον εμείς το απολαύσαμε. Θέλω να πιστεύω ότι το απολαύσατε κι εσείς. Νομίζω τώρα ότι είναι Ιθακησίων. Στα Επτάνησα και τέ και Ιθάκη. Όχι. Ό,τι πείτε, δεν θέλω να σας χαλάσω χατήρι. Βαγγέλης Δούβαλης, νέος ερμηνευτής. Νομίζω ότι από τους αγαπητούς ερμηνευτές το Μιχάλη Μπουρμπούλη, πολύ αγαπητούς. Ναι, θέλω να προσέξετε ένα πράγμα σε αυτόν τον άνθρωπο. Τη ζεστασιά που βγάζει στο μικρόφωνο και είναι ο πρωταγωνιστής του νέου δίσκου Κυριακοδρόμιον, η λέξη δεν υπάρχει στα λεξικά, που κάνω με τον Φίλιππα Περιστέρη που κάθεται δίπλα από τον ψηλό που θα μιλήσει σε λίγο. Θα ακούσουμε όμως πρώτα ένα παλιότερο τραγούδι και αμέσως μετά αυτό το καινούριο για το οποίο μόλις μας είπε ο Μιχάλης Μπουρμπούλης. Στην Ελλάδα κάνει κρύο
κι ένας βάρβαρος βοριάς με φορτώνει σ' ένα πλοίο που το λέγαν Πειραιάς. Ανοιχτήκαμε στη δύση με τον ήλιο στα ψηλά, τα καραβιά κρύβουν μίση και φαντάσματα πολλά. Και την τρίτη μέρα φτάνει μήνυμα από τη στεριά να μ' αφήσουν σε λιμάνι και σε σκότεινα νερά. Μη ρωτάς που ταξιδεύω, μη ρωτάς τη δροσιά κι ό,τι ανασένει να αγαπάς. Μη ρωτάς που ταξιδεύω, μη ρωτάς τη δροσιά κι ό,τι ανασένει να αγαπάς. Σε μιας μηχανής σημάντα με το χάρο αφεντικό πέρασα τη Τζιμπεράλτα, βγήκα στον Ατλαντικό. Στα κατάρτια του κυκλώνα και στα δίχτυα της γης ζούσα ετούτο τον αιώνα δίχως εις και ο δίχως γης. Στην Ελλάδα σκοτεινιάζει κι ένας δισεκτός θεός απ' τους ουρανούς κοιτάζει πόσο χάλασο καιρό. Μη ρωτάς που ταξιδεύω, μη ρωτάς τη δροσιά κι ό,τι ανασένει να αγαπάς. Μη ρωτάς που ταξιδεύω, σε ευχαριστούμε. Θέλω να πω για τον κύριο Μπουρμπούλη ότι εμείς τον ανακαλύψαμε μέσα από τα τραγούδια του, αλλά αυτός μας επέλεξε έστω και για φίλους. Σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και μόνο η δική μου σπασμένη καρδιά εραγίζει την τόση ησυχία. Δυο ξένα τραγούδια και σκέτος καφές και αγάπη μεγάλη λαχτά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
αναμενούμου σκληρούς στην καρδιά τους. Γκρεμίζουνε κάστρα και λένε μετά το ψέμα με λόγια δικά τους. Δυο ξένα τραγούδια ο κόσμος κοιμάται βαθιά. Τα ίδια θα γίνουν και πάλι. Αγάπη καινούρια, αγάπη παλιά. Γλυκό και ξυνό πορτοκάλι. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη Δούβαλη. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι είχαμε τη χαρά να ακούσουμε. Ένα καινούριο τραγούδι που θα υπάρχει, όπως μας είπε και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης, στην καινούρια δουλειά που ετοιμάζει, το Κυριακοδρόμιο. Και νομίζω ότι θα αγαπήσουμε τουλάχιστον αυτή τη λέξη, αυτή την καινούρια λέξη. Όσο προσπαθεί ο Φίλιππος Περιστέρης, που θα μιλήσει για τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, να φτιάξει εδώ το μικρόφωνο. Είσαι και πιο δυνατός, Φίλιππε. Μπράβο, και ψηλός. Νομίζω τα κατάφερες μια χαρά. Λοιπόν, νέος φίλος του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ο Φίλιππος Περιστέρης. 2 χρόνια μετράει φιλία τους, αλλά νομίζω ότι μοιάζει σαν να είναι φιλία μια ζωής. Και θα είναι η φιλία μια ζωής. Με όλη την παρέα αυτή. Χαιρόμαστε που τα είναι σχετικό ακούμε. Θέμα ο χρόνος. Φίλιππος Περιστέρης. Πολλές φορές διανύσει τη διαδρομή πιο γρήγορα. Φίλιππος Περιστέρης, συνθέτης, καθηγητής μουσικής. Τι έχεις να πεις για τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, σε ακούμε. Καταρχήν εγώ να σας καλησπερίσω και να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο δεύτερο και στον Ιαννό για την προσπάθεια. Είχα έρθει πάρα πολλές φορές προηγουμένως και πέρασα πάρα πολλές βραδιές ως ακροατής. Εύχομαι η προσπάθεια αυτή να εξακτηνωθεί και να διατρανωθεί. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα τιμήσουμε το Μιχάλη Μπουρμπούλη και τη τραγούδια του. Θα ξεκινήσω από λίγο διαφορετικά. Έχει εκφραστεί πολλές φορές η άποψη ότι το τραγούδι αποτελείται από 2 εισάξια και ισότιμα συστατικά, τη μουσική και το στίχο. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν βέβαια την επικυριαρχία της μουσικής και κάποιοι άλλοι του στίχου. Θα μου επιτρέψετε απόψε να εκφράσω μια τέταρτη άποψη, όχι από αιρετική πρόθεση, αλλά επειδή το τραγούδι, το ελληνικό τραγούδι και ειδικότερα το έντυχνο ελληνικό τραγούδι, με όσο ελαστικά έχουν γίνει σήμερα αυτά τα όρια, εκφράστηκε πρωτογενώς, βασικά και κυρίαρχα μέσω του λόγου. Πολλές φορές έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες κάποιου φίλου μας που μας λέει: ξέρεις το κομμάτι αυτό που πάει έτσι, σου αναπαράγει το στίχο απόλυτα και η μουσική δεν έχει καμία σχέση με το πρωτότυπο. Η μελωδία λοιπόν δεν είναι αυτό που έχει κερδίσει το φίλο μας, αλλά ο ίδιος ο στίχος. Αυτό ίσως να οφείλεται στην υπερχιλιετή αποχή των μουσικών οργάνων από την εκκλησιαστική μας μουσική ή την υπεροχή των ελληνικών τραγουδιών σε σχέση με τα οργανικά κομμάτια ή τέλος την ανάγκη μας σαν λαός να συμμετέχουμε κι εμείς σε αυτό το δρόμενο που λέγεται τραγούδι. Πολλές φορές συνθέτες με περίσσιο ταλέντο έχουν καταφέρει να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση και να έχουν μελοποιήσει στίχους και να τους έχουν φέρει στα χείλη του κόσμου οι οποίοι δεν θα είχαν ιδιαίτερη τύχη ως αυταξία. Εδώ όμως νομίζω ότι πολλές φορές επισέρχεται ένα τρίτο πρόσωπο για το οποίο πολλοί δεν μιλούν και είναι οι ίδιοι οι τραγουδιστές. Οι τραγουδιστές οι οποίοι πολλές φορές έχουν καταξιώσει κομμάτια τα οποία δεν είχαν ιδιαίτερη
τύχη ούτε για το στίχο ούτε για τη μουσική τους. Και επίσης οι υπόλοιποι συντελεστές που είναι σημαντικοί, οι ορχιστρωτές, όταν δεν πρόκειται για τον ίδιο το συνθέτη, και η ίδια η μουσική. Νομίζω λοιπόν με λίγα λόγια ότι το τραγούδι είναι ένα πολυπαραγωγικό αποτέλεσμα συνθέτη, στιχουργού, τραγουδιστή, μουσικών και ενορχιστρωτή. Πολλές φορές αυτή η προβληματική το έργο του Μιχάλη Μπουρμπούλη έχει δώσει απαντήσεις. Ωστόσο μου είναι δύσκολο να μιλήσω για αυτόν για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι είναι αγαπημένος μου φίλος και είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω ενώπιον του για το έργο του, γιατί ως αυτάρκης και σημαντικός καλλιτέχνης δεν θέλει να ακούει πάρα πολλά λόγια. Ωστόσο σήμερα δεν έχει μεγάλα περιθώρια αντίδρασης, θα τα ακούσει. Η γνωριμία μου με το έργο του Μιχάλη Μπουρμπούλη γίνεται σε μια φάση όπου πλέον έχουν γραφτεί πολλά μεγάλα τραγούδια του. Εγώ είμαι μικρότερη σε ηλικία, δεν κατάφερα να τα γνωρίσω τη γενέση τους. Ωστόσο, το έργο αυτό έφτασε σε μένα πριν φτάσω εκείνο σε αυτό. Εγώ σε αυτό. Ας πούμε το «Μην κλαις και μην λυπάσεις που βραδιάζει» ή το «Έλα να μάθεις την πλατεία Βάθης» ή το «Παιδί από την Κρήτη» μου προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση. Εντυπώθηκαν δηλαδή μέσα μου και με άγγιξαν με έναν τρόπο περίεργο, τον οποίο δεν μπόρεσα να αναλύσω από την αρχή. Νιώθω τελικά ότι ήταν μαθήματα σύγχρονης λαογραφίας εκ μέρους τους εμάς. Εκ μέρους όλου του έργου του και αυτό που είπε πριν ο κύριος Γιαγιάνος. Αναφέρει περιοχές, αναφέρει πρόσωπα, πράγματα. Όλα αυτά τελικά γίνονται ένα μάθημα μέσα σε κάποιον νέο. Και ταυτόχρονα μια βιωματική εμπειρία στην οποία μετέχει ο οποιοσδήποτε σύγχρονός του και αποτελούν και δικά του βιώματα φυσικά. Κάπου αλλού ο Μιχάλης γράφει «Θα με δικάσει ο κούκος και τα ειδώνη, μας την αγιάσω στα βουρδάκι μου χρυσό, τις νύχτες που θα πέφτει άσπρο χιόνι, οι τσέτες θα κρεμάνε το Χριστό». Οι τσέτες ήταν άτακτα σώματα Κούρδων του Κεμάλ που κατέσφαξαν τους Έλληνες στη μικρατιατισιατική καταστροφή. Και αν αυτό δεν είναι ένα μάθημα ιστορίας, μέσα από το στίχο, τότε δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Κάπου αλλού ο Μιχάλης μας κάνει και μαθήματα θεάτρου. Έσβησε όλα τα φώτα και έδωσε παράσταση. Τα τραγούδια, τέτοια τραγούδια του Μιχάλη, δεν λέω επιτυχίες, γιατί νομίζω ότι η λέξη δεν θα έχει καλά εδώ απόψε, είναι ίσως λίγο μικρότερος από τον ήδη μικρό κατάλογο των απάντων του. Κοινότοπο αλλά ουκ εν το πολλό το εφ. Τι κοινό λοιπόν ενώνει όλα αυτά τα τραγούδια του Μιχάλη ως δημιουργού και όλων ημών σαν θετικών αποδεκτών του έργου του? Καταρχήν τα κομμάτια ανοίγουν ως εκδόσεις σε 4 δεκαετίες, κάτι που σημαίνει ότι δεν τα ενώνει μια γενιά ακροατών. Επίσης αναφέρονται σε αστούς αλλά και περιθωριακούς τύπους, κάτι που σημαίνει ότι δεν τα ενώνει ούτε μια κοινωνική τάξη. Επίσης έχουν μελοποιηθεί από τόσους πολλούς και τόσο διαφορετικούς συνθέτες, που δύσκολα θα μπορούσε να πεις ότι ο ακροατής έχει κερδιθεί από το μουσικό όχημα που φέρει τους στίχους του. Και μάλλον αναζητώντας κατά αυτόν τον τρόπο, επειδή το έργο του βρίθει από πολλά αντιθετικά δίπολα, δεν θα καταλήξει σε ένα συμπέρασμα. Λίγο πριν σας δώσω τη γνώμη μου, θα σας πω ότι ακούω διαρκώς φίλους και συναδέλφους, συνθέτες, τυχουργούς, σκηνοθέτες κτλ. Να απορούν για την αποτυχία κάποιων έργων τους. Και μιλώ για αυτούς για να μην παρανοηθώ, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να προβληθούν, να επικοινωνήσουν με το μεγάλο κοινό. Και ενώ λοιπόν εκείνοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να δώσουν στον κόσμο αυτό που θέλει, το έργο απέτυχε. Αυτό που ίσως δεν κατάλαβαν είναι ότι ο κόσμος αυτό που θέλει να πάρει από τον καλλιτέχνη είναι αυτός που ο ίδιος είναι και παράγει, και όχι αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κάνει για να γίνει αρεστός. Και μια τέτοια διαλεκτική καλλιτέχνη ακροατή δεν υπόκειται εύκολα ούτε σε αντιγράψιμες ούτε σε επαναλαμβανόμενες φόρμουλες και τακτικές. Παραμένει ωστόσο πάντα στη σχέση της μέθεξης μεταξύ καλλιτέχνη και αποδέκτη. Και αυτό ενώνει τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη και υποσυνείδητα ή συνειδητά εκείνων με όλους εμάς που αγαπάμε τα τραγούδια τους. Ωστόσο, ο Μιχάλης έχει μια ελάχιστα γνωστή πλευρά, αθέατη, φωτεινή όμως. Μίλησε πριν ο κύριος Γιαγιάνος για την ποίηση, για τις εκδόσεις. Το ίδιο το έργο αποτελεί, πιστέψαμε, υψηλό επίπεδο ποίησης, και γιατί ακριβώς δεν είναι μια κωδικοποίηση και μια εμβάθυνση της στιχουργικής του πλευράς, όπως συναντάμε σε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, αλλά είναι ένα αυθύπαρκτο έργο και κατά τη γνώμη μου ένα πολύτιμο κομμάτι του πλούσιου μοσαϊκού της ελληνικής ποίησης. Το Μιχάλη το γνώρισα πριν από περίπου 1,5 με 2 χρόνια,
Όταν ετοιμάζοντας ένα δίσκο με ελληνική ποίηση και στίχους, πήγα και το συνάντησα ζητώντας του να μου δώσει ένα κομμάτι για να συμπεριλάβω σε αυτή τη συλλογή. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή αν δεχόταν. Και τελικά όχι μόνο δέχτηκε, αλλά μου πρότεινε να κάνουμε μαζί ένα ολόκληρο δίσκο. Το κομμάτι που ακούσατε προηγουμένως θα περιλαμβάνεται σε αυτόν και ακούσετε μέσα από τον Βαγγέλη Δουβαλή. Αυτός είναι ο Μιχάλης. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έκανε την τιμή και να συνεργαστώ μαζί του, αλλά και να ανήκει στους φίλους μου, στους πολύ αγαπημένους μου φίλους, και εύχομαι να μας χαρίζει πάντα αυτά τα τόσο όμορφα κομμάτια του εαυτού του. Σας ευχαριστώ. Τα χειροκροτήματα είναι για εκείνον, μόνο για εκείνον. Να ευχαριστήσουμε τον Φίλιππο Περιστέρη, τον Κεφαλονίτη Φίλιππο Περιστέρη. Όχι, Κερκυραίος, Κερκυραίος. Έχω μπλεχτεί με τα Επτάνησα σήμερα. Σήμερα τα Επτάνησα. Τα Επτάνησα. Μα δεν γλιτώνω ούτε κι εγώ. Κι εγώ στα Επτάνησα έχω ρίζες. Γεράσιμος Ανδρεάτος. Γεράσιμος Ανδρεάτος, για να τον ακούσουμε σε τραγούδια που η στίχη είναι από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, τραγούδια που τα έχουμε αγαπήσει. Και βέβαια ο Γεράσιμος Ανδρεάτος είναι Κεφαλονίτης. Τώρα τι να σας πω, κι εγώ Κεφαλονίτησα. Τα μάθατε όλα. Είμαι συναθυρός στην Επτάνησο. Ίσως, ίσως. Αν γεμίσει το φεγγάρι, πρασιμένο ρίξει πάνω. Με τον πυρετό στο αίμα, στη φλέτα, ήλιος μαύρος σαν κουρσάλο. Φεύγω για το Σαντιάγκο. Κι όποιον θέλει ας πάρει. Στη σπίνη κι ας τον ίσιο, όπως καρτινά καράβια, ανάψαν οι παπαγάλοι. Μες του δίλη του το φούρκο, Σαντιάγο, 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 Σαντιάγο. Μοιάζεις κόκκινο κοράλι, σαν τη ρίχνη.
χυλώσει από τη ζεστή. Δίπλα σε καυτές γυναίκες νερό μαχαίρι, άσπρο γυάλιζε σας πάρω. Έβγω για το Σαντιάγο. Κι όποιον θέλει ας πάρει ο χάρο. Όπως χαρτινά καράβια άναψαν οι παπαγάλοι. Μες στο δειλινού το βούρκο Σαντιάγο, 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 Σαντιάγο. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου και καλησπερίζω. Είναι μεγάλη μου τιμή, κυρία Μπουρμπούλη, αγαπητέ μου πατριώτη, που είμαι εδώ να τραγουδήσω τα τραγούδια σου. Σε ευχαριστώ πολύ, Γεράσιμε. Ήταν κρύο το φεγγάρι, κρύο αλουμίνιο, σαν τα βράδια του Γενάρη πάνω από τα Γρήνιο. Σε μια γωνιά, για σου κόσμε σιδερένιε, για σου χαρτινέ δουνιά. Thank you.
μνήμη της πέτρας και σώμα της βροχής. Πες το πευτήρια μιας άλλης εποχής. Όλα φθηνά και από όλους ξεχασμένα. Και ψάχνουμε λιμάνια να κρυφτούμε. Έτσι απλά σκοτώνοντας τις μουσικές, τον κίνδυνο που φτάνει δεν ακούμε. Δάκρυ του πέφτου και αίμα της πληγής κι άσπρα δωμάτια μιας άδειας φυλακής. Όλα φθηνά κι από όλους ξεχασμένα. Κακοκαιριές και ψάχνουμε λιμάνια να κρυφτούμε. Έτσι απλά σκοτώνοντας τις μουσικές, τον κίνδυνο που φτάνει δεν ακούμε. Στο μαγείρι να κλεισμένο, που
τραγούδισε. Η αγάπη χάθηκε σαν ένα καράβι, ψάχνοντας για να βρει κάπου μια στεριά. Η ζωή μας κύλησε και έφτασε στο τέρμα. Έφτασε στο τέρμα, όμως ένα κέρμα στην κατηγορία. Γεια σου πατρίδα μου. Γεια σου Μορδό Κεφαλονιά. Ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι ήταν από τις ωραιότερες στιγμές της βραδιάς αυτής ο Μιχάλης Μπουρμπούλης μαζί με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο και είπαμε με τη χοροδία φίλων. Είπαν... Μη λες νησί θα... Δεν λέω νησί, δεν λέω νησί, δεν λέω νησί. Τα Επτάνησα τα ξέρω καλά. Τα ξέρω τόσο καλά που δεν φαντάζεστε. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να πούμε και τους μουσικούς μας οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους σε αυτές τις βραδιές. Γιώργος Παπαχριστούδης πιάνο, Μίμης Ντούτσουλης μπάσο, Γιάννης Σινάνης μπουζούκι μαντολίνο, Ντίνος Χατζιορδάνου ακορντεόν και Γιάννης Παπαζαχαριάκης κιθάρα και ενορχήστρωση. Και νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να ακούσουμε τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, όχι μόνο να τραγουδάει, αλλά να μας πει και δύο λόγια. Υπάρχει ένας νόμος τον οποίον πιστεύω ακράδαντα ότι οι στιχουργοί δεν πρέπει να μιλάνε σε τέτοιες συγκεντρώσεις. Ό,τι έχουν να πούνε το λένε με τους στίχους τους. Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε. Να είστε καλά, να είστε πάντα καλά. Γεια σας. Δεύτερο πρόγραμμα στα ραδιόφωνά σας. Φτάνουμε σε ολόκληρη την Ελλάδα μέσω των 19 περιφερειακών σταθμών και σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω της ΕΡΑ 5 και υποδεχόμαστε τη Μελίνα Κανά. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι καλεσμένη του Μιχάλη Μπουρμπούλη σε αυτή την υπέροχη βραδιά. Θέλω να πω ότι πριν από κάποια χρόνια μου δόθηκε η ευκαιρία να τραγουδήσω αυτά τα υπέροχα λόγια που έγραψε για μένα σε μουσική του Στάμου Σέμψη. Θέλω να πω επίσης πως τότε που τον γνώρισα μου είχε κάνει την εξής εντύπωση. Είχα σκεφτεί ότι είναι ένας άνθρωπος που αγαπά και επιθυμεί και επιδιώκει το μέτρο στη ζωή του, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας παθιασμένος και υπερβολικός άνθρωπος. Έτσι δεν είναι, Μιχάλη? Προσπαθώντας λοιπόν μέσα από αυτούς τους υπέροχους στίχους να δω αυτό το διπολισμό, είδα ότι είναι ένας υγιής και εναρμονισμένος εσωτερικά Έλλην, ο οποίος τα έχει βάλει τα πράγματα στην τάξη τους. Είναι ένας άνθρωπος της πόλης, είναι ένας άνθρωπος του σήμερα και ένας άνθρωπος που ενώνει το σήμερα με την αρχαία Ελλάδα, με αξίες και ηθικό κώδικα, με μια αγάπη για την ελληνική γλώσσα που είναι τόσο λειτουργική και τόσο ζωντανή. Η φύση στο έργο του παίζει το ρόλο του έρωτα, συμβολίζει τον έρωτα. Τα τοπία δηλαδή είναι περισσότερο ερωτικά. Ο κόσμος του Μιχάλη είναι η πόλη και οι στεναχώριες και οι χαρές που δίνει αυτή. Αγαπάει την πατρίδα του γιατί είναι ένας άνθρωπος με πάθος και ρίζα. Να είσαι καλά. Εγώ
ευχαριστώ. Να σε καλά, Μελίνα μου. Να σε καλά. Μια σπιρίνη και καφές κι ύστερα δυο τσιγάρα. Απόψε πάνε οι ψυχές στην ανηφόρα τρίζοντας σαν σκουριασμένα κάρα. Αχ, να περάσει ο πυρετός, να έρθουνε και δυο φίλοι. Γι' αυτό που λένε αυτός απ' το βυθό του ποτηριού να βγει, να βγει πάνω στα χείλη. Μια σπιρίνη και καφές κι ύστερα δυο τσιγάρα. Σκοριασμένα κάρα. Ψάχνω για σκορπιούς, πάλι ψάχνω για σκορπιούς. Αχ, να περάσει ο πυρετός, να έρθουνε και δυο φίλοι. Κι αυτό που λένε αυτός απ' το βυθό του ποτηριού να βγει, να βγει πάνω στα χείλη. Καρδιά μας από φίλους και εχθρούς. Πάλι ψάχνεις για τοξότες, πάλι ψάχνω για σκορπιούς, πάλι ψάχνω για σκορπιούς. Τα τραγούδια σου θυμάμαι.
σε περιμένει. Τον Απρίλη αρρωσταίνεις και το Μάη δεν μιλάς. Μου γράψες δυο λέξεις μόνο. Μ' αγαπάς και με θυμάσαι μες στο χιόνι που κοιμάσαι. Μ' αγαπάς και με θυμάσαι μες στο χιόνι που κοιμάσαι. Μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο το αγέρα στα νησιά. Καρδιάς μου δακρυσμένη, παράπονο του αγέρα στα νησιά. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είμαι και πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά πάντα κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κατά σου αξίζει κανένας να ζει. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, ο κόσμος κι αν μου βάζει τα καρφιά, στο κρύο με ζεσταίνεις σαν τη μέρα. Μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Αγάπη της καρδιάς μου δακρυσμένη, μου διώχνεις κάθε μαύρη συννεφιά. Κυλάμε μαζί. Κι αν με ρωτήσουν θα πω πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Είσαι ποτάμι, μια θάλασσα είσαι και πάντα κυλάμε μαζί. Πως κοντά σου αξίζει κανένας να ζει. Και εγώ νομίζω ότι αξίζει να ζούμε τέτοιες στιγμές. Αξίζει να ακούμε τα τραγούδια έτσι ερμηνευμένα. Πραγματικά και είναι οι στιγμές που δεν οργανώνονται. Είναι στιγμές, αυτά που συμβαίνουν. Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτά γράφουν και την ιστορία. Δεν έχουμε κάνει καμία πρόβα, δεν έχουμε σκεφτεί ότι θα μπορούσε ο στιχουργός να. Αυτό είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε. Να τραγουδήσει, κι όμως συνέβη. Μιλάμε για 7
Και αν δεν ακούσατε, μόλις υπόθηκε το εξής. Μιλάμε για επτανήσιο. Τα επτάνησα σήμερα μας έστειλαν το αεράκι τους. Και όπως καταλαβαίνετε, με το αεράκι τους ήρθε και η άνοιξη. Να δω μια μέρα πιο καλή, σαν άνθρωπος να ζήσω. Ευχαριστώ τον χρόνο αυτής της υπέροχης βραδιάς και να πω ένα τραγούδι που πραγματικά δεν το είχαμε ετοιμάσει. Το γλυκό του κουταλιού στο αφιερώνω, Μιχάλη. Πώς με τρελαίνει ο νοτιάς, το σώμα που υδρώνει, μ' αναστατώνει της φωτιάς το κόκκινο παπλώνει. Το σώμα το κυκλάμινο που μοιάζει με υψικάμινο. Φίλοι που αρωματισε
γλώσσα και ουρανίσκω. Φιλί που αρωμάτισε γλώσσα και ουρανίσκω. Πώς έρχονται όλα τα πουλιά σου, με δαιμονίζουν τα μαλλιά, το μπλε στα τσινόρα σου. Το Αιγαίο πελαγητικό, το μπλε το κυκλαδιτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελίνα Κανά, για τις στιγμές που μας χάρισες. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ευχαριστούμε και τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Γιώτα Νέγκα, τον Παντελή Θεοχαρίδη και τον Βαγγέλη Δούβαλη, που ερμήνευσαν τα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη βραδιά. Αυτή τη βραδιά που είναι σίγουρο ότι θα μας μείνει αξέχαστη. Λέτε να πούμε καληνύχτα. Το λέει η καρδιά σας. Δεν θα πούμε καληνύχτα ακόμα. Νομίζω ότι θα ζητήσω μία τελευταία χάρη από τη Γιώτα Νέγκα, τον Γεράσιμο Ανδρεάτο, τη Μελίνα Κανά, τον Παντελή Θεοχαρίδη και τον Βαγγέλη Δούβαλη, και να ζητήσω και από τον στιχουργό, από τον Μιχάλη Μπουρμπούλη, να ανεβείτε όλοι και κάποιο τραγούδι θα βρείτε να πείτε. Τέτοια μεγάλη παρέα. Thank you.
Γεια σου, Μιχάλη. Τώρα θα το κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε, σαν τον Χριστόδουλο. Θα ευχαριστήσω στο τέλος όλους τους τραγουδιστές, χωρίς να αναφέρω ονόματα, γιατί τους νιώθω σαν μια ψυχή απόψε. Να μην αρχίσω τώρα το ελληνοστάσιο. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω τον Ιαννό, ιδιαίτερα τα παιδιά της ΕΡΑ, που μου έκαναν την τιμή να μου δώσουν την ευκαιρία να βρεθώ ανάμεσα σε φίλους και να βγάλουμε τα λόγια ανάμεσα. Να είστε καλά. Η χαρά ήταν πολύ μεγάλη και δικιά μας. Νομίζω ότι η βραδιά θα συνεχιστεί. Νομίζω ότι το τραγούδι... Εδώ βρίσκεται η δεύτερη πατρίδα μου, το Καλαξίδι. Η πρώτη δεν λέγεται, η πρώτη είναι σαν την πρώτη φορά που κάνεις αμαρτία. Είμαι η Θεκίσιος. Πάμε! Και εδώ τελειώνει αυτή η υπέροχη βραδιά, πραγματικά υπέροχη. Να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ στον Ιαννό, όλους εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, στους 19 περιφερειακούς σταθμούς και στην ΕΡΑ 5. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς
που φρόντισαν για τον εδώ ήχο, τον Δημήτρη Ευαγγελάτο και τον Γιώργο Τζιβελεκίδη, και να ευχαριστήσω και τον Κώστα Μπαλαμπάνη και τον Λευτέρη Ζάρπα που φρόντισαν να φτάσει ο ήχος, τα τραγούδια, η χαρά μας στα ραδιόφωνά σας. Καλή σας νύχτα. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.